για τους εσπεριδοκαλλιεργητές που κάνουν αυτή την περίοδο ψεκασμού, θα πρέπει να έρχονται πρώτα σε συνεννόηση με τους μελισσοκόμους, καθώς είναι περίοδος ανθοφορίας. Πλησιάζει λοιπόν η ανθοφορία των σπεριδοειδών, οπότε όπως ξέρουν και όλοι οι παραγωγοί τα τελευταία 30 χρόνια, ότι κατά τη διάρκεια της ένθησης απαγορεύονται οι ψεκασμοί με φάρμακα μελισσοτοξικά, με αυτά δηλαδή που σκοτώνουν τις μέλισσες, για την προστασία λοιπόν των μελισσοκόμων, αλλά και την προστασία της παραγωγής των σπεριδοκαλλιεργητών, είναι κατάλληλη εποχή για να γίνουν οι ψεκασμοί για το φυλοδέτη, για την καλόκορη, για τον τετράνυχο. Προλαμβάνουμε λοιπόν τα προβλήματα και κοιτάμε να προστατεύσουμε και το εισόδημα των μελισσοκόμων, που ως γνωστόν οι μέλισσες βοηθάνε την ανθοφορία, βοηθάνε την επικονίαση και βοηθάνε την καρποφορία. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργάζονται οι μελισσοκόμοι με τους σπεριδοκαλλιεργητές, οι ψεκασμοί να γίνονται μόνο όταν είναι απαραίτητοι. Ό,τι ψεκασμοί είναι να γίνουν τώρα πριν ξεκινήσει η ανθοφορία, γιατί κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας απαγορεύονται οι ψεκασμοί. Μόνο σε περίπτωση που υπάρξει μελίγκρα, εκεί θα φροντίσουν να ενημερώσουν τους μελισσοκόμους ότι θα ψεκάσουν και να βάλουν μη μελισσοτοξικά και οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τις κυψέλες τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ψεκάσουν και η παραγωγή όπου είπαμε είναι απαραίτητο. Με προσοχή να φροντίσουμε να μην κάνουμε ζημιά και στις μέλισσες, αλλά και η παραγωγή να έχουν ένα καλό εισόδημα οι σπεριδοκαλλιεργητές.